Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι κοντά σας η πρωινή επισκόπηση με όλη την δισιογραφία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και με σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας από τους καλεσμένους βουλευτές. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας και τους βουλευτές μας να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Θα είναι μαζί μας σε λίγο ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Άγγελος Συρίγος από τη Νέα Δημοκρατία για να συζητήσουμε κιόλας. Είναι πολύ η επικαιρότητα, είναι βαριά αυτή τη στιγμή. Είναι και καθηγητής διεθνούς δικαίου. Θα τα πούμε όλα. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε όμως με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Του νομοσχεδίου που ήταν για του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακριβώς. Τα μέτρα για τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της άειλης κληρονομιάς και την προστασία του ελληνόφωνου τραγουδιού προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Για εκχώρηση του αρχαιολογικού έργου στους ιδιώτες έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να επισημαίνει ότι με τις διατάξεις του νομοσχεδίου αντιμετωπίζονται το ζήτημα της ενδυνάμωσης, της προστασίας της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάγκη διάδοσης της ελληνικής γλώσσας και του ελληνόφωνου τραγουδιού. Για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια ώστε να υπάρξει συγκροτημένη πολιτιστική πολιτική με έμφαση στην προστασία και την ανάδειξη της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα νομοσχέδιο που ισχυρίζεται ότι φέρνει το μάνα εξ ουρανού στο ελληνικό τραγούδι, αλλά που στην πραγματικότητα παραδίδει τον αρχαιολογικό πλούτο της χώρας στα κοράκια της κερδοσκοπίας. Ένα νομοσχέδιο που κατάφερε να βάλει απέναντί του ακόμα και υπουργούς της κυβέρνησης, επαγγελματίες, αλλά και μια μεγάλη μερίδα καλλιτεχνών. Στην ουσία υπονομεύει την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής δημιουργίας. Βάζει στο περιθώριο τον βαθιά διαπαιδαγωγικό ρόλο του πολιτισμού και της τέχνης. Τα πέντε μεγάλα μουσεία της χώρας δεν έχουν ακόμα εκδώσει τις προκηρύξεις για το εποχικό προσωπικό, δεν έχουν αρχαιοφύλακες και καθαριστές για να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες, λειτουργούν με χειμερινό ωράριο και κλειστές στις μισές τουλάχιστον αίθουσες. Έχουμε όλα τα στοιχεία πια για το πώς λειτουργούν τα μουσεία αυτά, τα πέντε μεγάλα μουσεία. Πηγαίνουνε, διάβαζα τώρα τον Ξεναγόν μία επιστολή, πηγαίνουν οι άνθρωποι και οι περισσότερες αίθουσες είναι κλειστές. Γιατί μιλάτε για ελληνόφωνο τραγούδι και δεν μιλάτε για ελληνική μουσική? Φοβάστε μήπως τα παιδιά μας ακούσουν δημοτική μουσική, ακούσουν το Θεοδωράκι, το Χατζηδάκι, το Λοΐζο, τον Ξαρχάκο, τον Σπανουδάκι και άλλους τεράστιους Έλληνες μουσικοσυνθέτες? Το νομοσχέδιο, όπως είπα πριν, κάνει ένα πρώτο βήμα, φέρνει έστω το θέμα για συζήτηση και δίνει μια κάποια οικονομική ενίσχυση στους συντελεστές του, γιατί γι' αυτό πρόκειται και όχι λαθασμένα όπως πιστεύουν κάποιοι συνάδελφοι ότι θα διαφημίσουμε το ελληνικό προϊόν στους τουρίστες που έρχονται εδώ. Στην τοποθέτηση του ειδικού αγωνιτή των Σπαρτιατών για τις προσφυγές που έχουν κατατεθεί στο εκλογοδικείο αναφορικά με την νομιμότητα της συμμετοχής στο Κοινοβούλιο του Κόμματος των Σπαρτιατών, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής και της Νέας Αριστεράς Αθανάσιος Ηλιόπουλος. Κάποιοι προσπαθούν διασταλτικά να πετύχουν ένα γάμο εκλογοδικείου με την παραπομπή αυτή, η οποία είναι τελείως διαφορετική. Το εκλογοδικείο λοιπόν έκανε τους συνταγματολόγους μας, όλους αυτούς τους περίφημους συνταγματολόγους, να έχουν διαφορετικές απόψεις, να έχει ο καθένας τη δική του ανάλογα με τα συμφέροντα που εξυπηρετεί, να λέει ο καθένας ότι μπορεί να μοιράσει τις έδρες αυτές που έδωσε ο ελληνικός λαός, 250.000 Έλληνες, να γίνει κλοπή των εδρών μας. Κατηγορούνται με άλλα λόγια ότι είναι το πέπλο πίσω από το οποίο κρύβεται μια εγκληματική οργάνωση και ο καταδικασμένος εγκληματίας Κασιδιάρης. Επιτρέψτε μου να απαντήσω με μια γερμανική παροιμία, η οποία λέει ότι όταν έχεις ένα τραπέζι με ένα ναζί και 10 που κάθονται και συζητάνε μαζί του, έχεις ένα τραπέζι με 11 ναζί. Αυτός προς απάντησή τους. Τη διαφωνία του με την τροπολογία για την ίδρυση του τμήματος νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης διατύπωσε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός. Παίρνετε τμήματα για σχολές από το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το εντάσσετε στο Δημοκρίτιο. Τι θα κάνετε με το Διεθνές Πανεπιστήμιο? Θα λειτουργήσει ή όχι? Ενισχύουμε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και για λόγους εκπαιδευτικούς, γιατί το δικαιούται, το κέρδισε, αλλά και για λόγους εθνικούς. Η ενίσχυση αυτή και η τροπολογία που κατατίθεται τώρα ήταν γνωστά. Ήταν γνωστά από πριν, κατατέθηκαν στη διαβούλευση, εξηγήθηκαν στην ακρόαση των φορέων. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν αμυγός εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι η πρώτη πρωτοβουλία που γίνεται ώστε να διασκεδάσουμε και ανησυχίες που είχατε διαπιστώσει.
διατυπώσει εσείς τότε ότι ενδεχομένως η είδηση των παρατημάτων θα αποδυναμώσει τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Την αντίδραση της Υπουργού Πολιτισμού προκάλεσε η τοποθέτηση της βουλευτήδου ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Σακρίτα. Υπουργός κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης ακρόασης φορέων έστελνε μηνύματα SMS για να του δώσει γραμμή ποιους έπρεπε να καλέσει και ποιους έπρεπε να κόψει. Του έκανε νόημα δηλαδή πως έχει μήνυμα και εκείνος έσπευδε να το διαβάσει στο κινητό του. Αυτά έχουν καταγραφεί από τις κάμερες της Βουλής. Και φυσικά το πρώτο θύμα αυτής της εξωθεσμικής σκευωρίας ήταν ο μισητός στην κυρία Μενδώνη, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, με τον οποίο ο Υπουργός είναι γνωστό ότι έχει ανοίξει πόλεμο. Και φυσικά ο κύριος Κέλλας άκουσε και υπάκουσε στην εντολή, ως μη όφιλε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κρήτα ενοχλείται ιδιαίτερα για το έργο που γίνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν συνομιλούν προφανώς με τους αρχαιολόγους, τα είπα και στην Επιτροπή αυτά. Συνομιλούν με το Προεδρείο του Συλλόγου που λένε αυτά που θέλουν να ακούσουν. Το ίδιο το έργο όμως είναι αυτό που ενοχλεί. Διότι εδώ γίνεται ένα έργο μία πενταετία, το οποίο είναι το μεγαλύτερο έργο υποδομών σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μουσεία, σε μεταρρυθμίσεις στο σύγχρονο πολιτισμό που δεν είχε γίνει ποτέ. Το ξεχαρβάλωμα που προκλήθηκε στο πεδίο του πνευματικού και συγγενικού δικαιώματος κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο ίδιος κινησμός που έθεσε σε κίνδυνο τους Έλληνες δημιουργούς και τα πνευματικά τους δικαιώματα τότε. Γιατί δεν θέλατε και δεν τολμήσατε να λύσετε με τρόπο σύνομο και οριστικό το σκάνδαλο της ΑΕΠ. Πάμε τώρα να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε κοντά μας στο στούντιο τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τον νομό Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Μαμουλάκη, είμαστε περίπου κοντά 50 ημέρες πριν τις ευρωεκλογές και η άποψή μου είναι ότι οι ψηφοφόροι τείνουν να πάθουν ένα βέρτιγκο. Απ' τη μία βλέπουν ονόματα του εξυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, έξω και μετά και ο κ. Μπελέρης που μπήκε στο ψηφοδέλτιο. Τι βάρη είναι λίγο. Ναι, να ισορροπήσει λίγο. Απ' την άλλη βλέπουμε σε εσάς τον κύριο Κασελάκη στην ουσία να έχει το πατρίς θρησκεία οικογένεια των Αυτιάδων, όπως είπε. Με αυτό το σύνθημα να πηγαίνει και εκείνος. Εντάξει, νομίζω ότι ενίσχυσε την πεποίθηση και την άποψη του άνθρωπου πιστεύω ο Κασελάκης. Είναι ένθεος, πιστεύει και προχωράει σε δηλώσεις οι οποίες θεωρεί ότι δεν μπορούν να απομποληθεί το δικαίωμα κάποιος να είναι θρησκευόμενος, ανεξαρτήτως το ποιο πολιτικό φορέα υποστηρίζει ή από ποιο πολιτική άποψη. Αν συνάδουν με τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδαμε, είχαμε και ένα άρθρο από τον κύριο Καρτερό, τον εξαίρετο συνάδελφο, τον οποίο τον είχα και διευθυντή στο Sky παλιά και στην Εξουσία, την εφημερίδα, ο οποίος λέει ότι έχει αλλάξει ψηφοφόρους στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει μια διαπίστωση η οποία κινείται σε ένα πλαίσιο λογικής υποποίησης. Είναι ότι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει μια δυναμική διαδικασία. Όπως είχε πει παλιότερα ο Γιάννης Ντραγασάκης, ο οποίος παραμένει φυσικά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πλοίο που ναυπηγείται εν πλώ. Δηλαδή είναι μια δυναμική διαδικασία, σφυριλατείται και αφουγκραζόμενο το τι συμβαίνει στον κόσμο, εν έτη 2024, προσπαθεί να προσαρμοστεί με τις ανάγκες των ανθρώπων. Θα αλλάξετε όμως κάποιες ιδεολογικές σας αρχές, να το πω έτσι. Έχετε έρθει πιο κοντά στην Εκκλησία, έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι πέρα από τις αντοχές των ψηφοφόρων σας, όπως είπε και ο Λάμπρος, τεστάρονται και οι ιδεολογικές αντοχές στελεχών σας, συντρόφων σας. Οι βασικές αξιακές νόρμες παραμένουν ανέπαθες και ξεκάθαρες και αποκρισταλωμένες για όλους εμάς που συμμετέχουμε και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά γενικότερα πολιτικά είμαστε εναρμονισμένοι με τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Τώρα ο καθένας σε ζητήματα. Εσάς που είστε στο Ηράκλειο, στα Χανιά μυρίζει μπαρούτι. Ο κύριος Πολάκης είναι αναφερόμενος στην ουσία για το Ιερή Συμμαχία του το ΝΑΤΟ, που το αποκάλεσε ο κύριος Κασελάκης, είπε ότι τα είπε διαφορετικά λίγο. Η σχέση πάντοτε του προοδευτικού κόσμου με την Νατοϊκή Συμμαχία έχει περάσει από διάφορα κύματα. Αυτό όμως που σίγουρα είναι προμετωπίδα για όλους μας, θέλω να πιστεύω, στον δημοκρατικό πολιτικό τόξο και κοινοβουλευτικά, είναι ότι αυτό που προέχει μακράν του Δευτέρου είναι τα συμφέροντα της Ελλάδος, τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Τώρα, αυτά
καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή είναι αλληλένδετα, είναι δεμένα μαζί με την Ατλαντική Συμμαχία. Αυτό είναι γεγονός, όπως για να το κάνουμε. Το ζήτημα όμως, το πώς κινείται το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που λέγεται Ελλάδα σε κομβικά ζητήματα εθνικού χαρακτήρα, αυτό νομίζω ότι χρήζει επισημάνσεων, παρατηρήσεων και ενστάσεων που πολλές φορές καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο. Αλλά αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο για τις ευρωεκλογές, επειδή ξεκινήσατε από αυτό, να κάνω μια γενικότερη παρατήρηση. Το 2014 ενετάχθη στην ελληνική ένωμη τάξη μια νέα διαδικασία όσον αφορά το πώς ψηφίζουν οι Έλληνες πολίτες τους εκπροσώπους των στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια κομβική σημασία. Να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι μέχρι το 2014 οι ευρωβουλευτές μας εκλέγονται δια της λίστας, μιας κλειστής λίστας που κάθε κόμμα παρήχε, και έτσι εκπροσωπούνται οι καλύτεροι και οι αντιπροσωπευτικότεροι, αν θέλετε, για κάθε κόμμα. Αυτό άλλαξε με την κυβέρνηση τότε του κ. Σαμαρά Βενιζέλου. Φαντάζομαι πιεζόμενοι δημοσκοπικά, θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν εκείνη την περίοδο. Το πολιτικό σύστημα και ειδικά της Νέας Δημοκρατίας είχε μια πολύ μεγάλη φθορά. Και θεώρησαν ότι βάζοντας αιρετή διαδικασία σε αυτό, θα άμβλυναν τις πιθανές αποτυπώσεις εκλογικό αποτέλεσμα που όντως ήρθαν. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά, πρώτο κόμμα, ήταν και ξεκίνησε τις ευρωεκλογές του 2014. Μπήκε λοιπόν το 2014 για πρώτη φορά αυτό το σύστημα. Το δοκιμάσαμε και το 2014 και το 2019. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Νομίζω ότι η άποψη πάντως και του κόσμου είναι ότι δεν είναι και η καλύτερη επιλογή. Είδαμε περιπτώσεις, δεν θέλω να πω ονόματα. Και να πάμε και σε αυτές τις ευρωεκλογές, κύριε Μαμουλάκη. Που απασχόλησαν το δημόσιο βίο και όχι θετικά. Νομίζω ότι είναι πιο όριμο το σύστημα το πολιτικό από ποτέ. Έστω την επόμενη φορά, θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε λάθος που δεν άλλαξε ξανά και δεν επανέφερε το σύστημα της λίστας. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό? Είναι οι περιφερειακές ανισότητες. Βασική νόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Με τους εκπροσώπους. Να υπάρχει εκπρόσωπος από τη Βόρεια Ελλάδα, από τα νησιά μας, από την Αττική βεβαίως. Τώρα, με 21 βουλευτές που θα εκλεγούν από τη χώρα μας, θεωρητικά θα μπορεί και 21 να είναι την Αθήνα. Πώς εσείς το δικό σας ευρωψηφοδέλτιο αυτό το έχετε αμβλύνει, δηλαδή εκπροσωπούνται? Όλα τα κόμματα βιώνουν την ίδια δυσκολία σε αυτή τη φάση. Γι' αυτό έλεγα ότι το πλαίσιο θα έπρεπε να υπάρχουν στη Γερμανία, για παράδειγμα. Τι κάνουν? Θα μπορούσε να υπάρχει ένας περιορισμός του lifestyle. Πώς επιτυχάνεται ο περιορισμός του lifestyle? Επιτυχάνεται με νομοθέτημα. Η Γερμανία, για παράδειγμα, από το σύνολο των εδρών τους μοιράζεται 6,5. Οι μισές έδρες είναι μέσω λίστας και οι άλλες μισές από τα ομόσπονδα κράτη. Έτσι επιτυχάνουν την εκπροσώπηση όλων των περιφερειών της Γερμανίας. Αυτά είναι βασικά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς η χώρα μας είναι η μοναδική που έχει αυτό το domestic, το εθνικό ψηφοδέλτιο με σταυρό. Είναι κάτι που προβληματίζει. Και βλέπουμε περιπτώσεις lifestyle, να το απαντήσω ήδη, που δυστυχώς νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, το έχουμε δει στο παρελθόν, δεν βοηθούν και τόσο. Έχετε και εσείς όμως κάποια πρόσωπα lifestyle, δεν έχει μόνο η Νέα Δημοκρατία. Θα σας πω γι' αυτό. Βεβαίως. Αλλά ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Εμείς τα θέσαμε στην κρίση των πολιτών. Ξεκινήσαμε μια καινοφανή διαδικασία. Δεν έχει ξαναγίνει στη χώρα μας. Οφείλω να πω ότι είναι μια καλή κατ' εμέ πρακτική που την εντρυφήσαμε, ή τέλος πάντων την ακολουθήσαμε αυτή την καλή πρακτική από την περίπτωση των δημοκρατικών στην Αμερική, όπου γίνονται προκριματικοί γύροι. Έτσι, τι επιτυχάνεται? Η όσμωση του ακροτηρίου, του κοινού, του προοδευτικού κόσμου με τους υποψηφίους, εκλέγουν αυτόν που επιθυμούν και μετέπειτα βέβαια θα κριθεί και σε επίπεδο. Είναι δεσμευτικό αυτό για τον αρχηγό του κόμματος αυτές οι προκριματικές εκλογές? Για παράδειγμα, τώρα, επειδή τέθηκε θέμα, ήθελα να ρωτήσω άλλο πριν, αλλά τέθηκε θέμα για τον κύριο Παπανότα μετά τις δηλώσεις που τον κατηγόρησαν από την Νέα Αριστερά και από το Πασόκ για σεξιστικές. Αν θα αποπεμφθεί ή όχι από το ψηφοδέλτιο, και μπορεί να γίνει αυτό, ή επειδή έχει την εκλογή από τους προκριματικούς? Όχι, καταρχάς ο κύριος Παπανότας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές στη δημόσια σφαίρα. Είναι μια γνωστή προσωπικότητα, δεν εμφανίστηκε χθες. Ναι, απλά τώρα κατεβαίνει για ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιό σας. Οπότε οι δηλώσεις αυτές και οι απόψεις του κρίνονται διαφορετικά, έτσι δεν είναι? Θα συμφωνήσω μαζί σας. Απ' την άλλη, όμως, πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τοποθετηθεί επί του θέματος, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θεωρώ ότι τον αδικεί. Γιατί ενδεχομένως να είναι μια απομόνωση φράσης. Ας μιλήσει ο κ. Παπανότας. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να θα το κρίνουν και οι πολίτες εν τέλει. Αλλά δεν είναι ένα ζήτημα, μια έκφραση. Δεν ξέρω και καν πότε υπόθηκε, πριν από πόσα χρόνια και πότε. Παλαιότερη δήλωση. Συνετελέστη. Οπότε είναι καλό να είμαστε λίγο ακριβοδίκαιοι. Αλλά δεν πήρε πίσω την δήλωση. Είπε ότι
απολογούμε για την κοπτεροπτική που έγινε για την δήλωση. Ενώ δεν υπάρχει κοπτεροπτική, την ακούστηκα με τη δήλωση. Ναι, εντάξει, είναι μια δήλωση, αλλά νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε και είναι μια διαρκής και επίπονη διαδικασία για όλους μας που απασχολούμε το δημόσιο βίο με τις πράξεις, τις τοποθετήσεις και ενίοτε τις παραλήψεις μας. Τώρα στην υποψηφιότητα Μπελέρη, γιατί αντιδράτε, κύριε Μαμουλάκη, γιατί είστε κατά αυτής της υποψηφιότητας? Θα σας πω. Ο κύριος Μπελέρη δεν εμφανίστηκε στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό εχθές. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος απασχόλησε τις αρχές. Συνελήφθη, αν δεν κάνω λάθος, πριν από τρεις δεκαετίες. Διάβαζα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής, δηλώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου κατά τη σύλληψη του Μπελέρη και κάποιων άλλων συνεργατών του, με βαρύ οπλισμό. Δηλαδή, μια όχι απλά οσμή παραβατικότητος, αλλά πράγματα τα οποία είναι λίγο λεπτά. Λίγο, ίσως να έχουν και μια οσμή παρακρατικού χαρακτήρα. Αυτό σίγουρα προβληματίζει. Θα μου πείτε, συνετελέστη πριν από 30 χρόνια. Ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Από την άλλη, νομίζω ότι η κίνηση για τον κύριο Μπελέρη δείχνει και την πίεση, δεν θα πω πανικό, αλλά την πίεση που δέχεται το Μέγαρο Μαξίμου λόγω των δημοσκοπικών αποτυπώσεων, που βέβαια είναι φωτογραφία της στιγμής, αλλά δείχνουν μια εύλογη και σχεδόν ευθνή διαφθορά του κυβερνώντος κόμματος και έχει απολέσει σε όλες τις μετρήσεις 30% από τη δύναμή του. Από το 41 να φτάσει στο περί του 30, είναι απώλεια 30% σε 9 μήνες, 10 μήνες. Άρα μπορώ να δικαιολογήσω, το λέω φλεγματικά, γιατί για μένα είναι λάθος η επιλογή και λάθος σήμα στην κοινωνία δίνει. Και εν πάση περιπτώσει, μάλλον κάνει και το χατήρι του κύριου Ράμα, υπό ποια έννοια. Ο κύριος Μπελέρη είναι ένα αγώνα. Ερετός είναι ο άνθρωπος, δικάστη. Αυτό είναι κάτι που στις αλβανικές δικαιοσύνη. Δεν το ζήτημα του κύριου Μπελέρη με το να είναι ευρωβουλευτής. Και να πρέπει να ορκιστεί μεθαύριο. Για όλους που γνωρίζουμε το ευρωπαϊκό πολιτικό σκεπτικό και status quo, νομίζω ότι τα μηνύματα δεν είναι θετικά προς την Ευρώπη με αυτή η κίνηση. Δηλαδή, ένα κράτος μέλος να επιλέγει έναν καταδικασμένο, φυλακισμένο πολίτη και δήμαρχο ή τέλος πάντων έκτοτο δήμαρχο σε μια άλλη χώρα που δεν είναι κράτος μέλος, αλλά επιδιώκει η ΟΝΗ να ενταχθεί, είναι μηνύματα τα οποία δεν νομίζω ότι προκαλούν. Και σίγουρα το μετριοπαθές κοινό. Να γίνει ευρωαλβανικό, κύριε Μαμουλάκη. Αυτό το θέμα να γίνει ευρωαλβανικό και να απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση περαιτέρω. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα να λύσουμε ως χώρα όσον αφορά το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υποτιμάω το ελληνοαλβανικό ζήτημα. Με προβληματίζει η πυροδότηση των σχέσεων, των αρνητικών σχέσεων που έχουμε με τη γείτονα, όπως με προβλημάτισε και η χθεσινή και προχθεσινή στάση μας δια των εκπροσώπων μας, όπως της κυρίας Μπακογιάννη και άλλων στο Συμβούλιο της Ευρώπης γύρω από το Κόσοβο. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι έχουν κάνει οι Κωσοβάροι και πόσο εναντίον ήταν της πατρίδας μας. Με τη Σερβία, θα αφήσω τη Ρωσία γιατί είναι μια υπόθεση άλλη, φυσικά είναι μια καταδικαστικά. Να πάμε πράξη. Να δούμε ένα βίντεο για το φορολογικό που ψηφίστηκε στην αρμόδια επιτροπή και θα επανέλθουμε στην συζήτηση. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την κυβέρνηση, φέρνει 11 βασικές καινοτόμες και σημαντικές αλλαγές που συμβάλλουν στον περαιτέρω εξυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος, ενισχύουν τη διαφάνεια και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Στις ρυθμίσεις κάνουμε μια πολύ ουσιαστική και πολύ τεχνική δουλειά, η οποία είναι αναγκαία, ώστε να θεωρακίσουμε την πολιτεία απέναντι σε αυτούς, οι οποίοι τις επόμενες μέρες με αυτοματοποιημένο τρόπο θα δουν τις ρυθμίσεις τους να πέφτουν, διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν τις έχουν τηρήσει, δεν έχουν πληρώσει. Αυτή η διαδικασία δεν είναι διαδικασία να αναβιώσουμε τις ρυθμίσεις, είναι διαδικασία να επιτρέψουμε στη διοίκηση να τις σκοτώσει αυτές που πρέπει να πεθάνουν, χωρίς να υπάρχει ούτε ένας συμπολίτης μας που να μπορεί να μας πει ότι εγώ είχα δώσει κάποια χρήματα. Με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων βελτιώνουμε σημαντικότατα θα έλεγα, την επικοινωνία του φορολογουμένου με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Έτσι, από τη διαχρονική σχέση καχυποψίας περνούμε στη σχέση εμπιστοσύνης. Η αξιωματική αντιπολίτευση μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι ο χρόνος διαβούλευσης δεν ήταν αρκετός και ότι δεν υπάρχει μέρημνα για τους ηλικιωμένους οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία συνεχώς τρέχουν πίσω από τις επιταγές της διοίκησης και πραγματικά τα παράπονα είναι πάρα πολλά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κ. Κόλλιας, είναι αδιανόητο να νομοθετούνται κυρώσεις και ποινές όταν η εφαρμογή του My Data δεν βρίσκεται ακόμα σε πλήρη λειτουργία. Δεν είναι δίκαιο να νομοθετούνται κυρώσεις χρηματικές, οι οποίες δεν συνδέονται με το ύψος των εσόδων κερδών, αλλά καθορίζονται οριζόντια μόνο από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να δοθεί δυνατότητα ρύθμισης χρεών σε 120 δόσεις με αυστηρές προϋποθέσεις. Νομίζω λοιπόν, μιας και έχουν πει τόσα πολλά για τις δυνατότητες και τα θετικά της ψηφιακής εποχής, νομίζω ότι πια η φορολογική διοίκηση έχει τέτοια εργαλεία στα χέρια που μπορεί να δούμε πραγματικά τη θέση της θεσμοθέτησης μιας γενναίας ρύθμισης με φίλτρα πολύ συγκεκριμένα. Να μην μπορούν να μπουν δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν μπει και μια και δυο και τρεις φορές και είναι κραυγάζει δηλαδή από τη συμπεριφορά τους ότι δεν έχουν καμία σχέση και καμία ανάγκη με μια τέτοια ρύθμιση παρά μόνο και να χρησιμοποιούν, όπως είπα, για πρόσχυρους λόγους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ζήτησε να καταργηθεί μια σειρά από έμεσους και άμεσους φόρους. Για να είναι προοδευτικό ένα νομοσχέδιο, να έχει την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, την κατάργηση του ένφια, την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, όπως και το πλαφόν στις τιμές του ρεύματος, του φυσικού αερίου και την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης ζήτησε να αυξηθεί το ακατάσχετο των 1.250 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξει αρκετός κόσμος, γιατί είναι πάνω από 1 εκατομμύριο αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το ευεργέτημα του ακατάσχετου λογαριασμού, στους οποίους θα γίνει κατάσχεση από τον τραπεζικό λογαριασμό. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πρόθεση του νομοθέτη. Η θέση της Νέας Αριστεράς ήταν ότι το νομοσχέδιο δεν ωφελεί τους πολίτες, καθώς δεν αντιμετωπίζει την κρίση του ιδιωτικού χρέους. Περίπου 3,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι σε σχέση με 3,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι σε σχέση με τα 6,6 εκατομμύρια του συνόλου των φορολογουμένων έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές, ενώ 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μέτρα αναγκαστικής ύπραξης. Είναι προφανές ότι το παρόν νομοσχέδιο κατά κανένα τρόπο δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Η Νίκη τοποθετήθηκε θετικά για τη δυνατότητα του ενδιάμεσου προσδιορισμού φόρου. Το διάστημα του χρονικού ελέγχου να μην ξεπερνά συνολικά τους 12 μήνες μαζί με οποιαδήποτε παράταση. Συμφωνούμε με την παράγραφο 5 του άρθρου 36 με το οποίο θεσπίζεται η δυνατότητα του ενδιάμεσου προσδιορισμού φόρου στις περιπτώσεις που συντρέχει συνδυασμός κριτηρίων από τα οποία προκύπτει άμεσος και επικείμενος κίνδυνος φοροδιαφυγής. Την αντίθεσή τους για πολλές διατάξεις διατύπωσαν οι Σπαρτιάτες όπως και η πλεύση ελευθερίας. Θεωρώ απαράδεκτη την παράγραφο 1 του άρθρου 45 η οποία ορίζει ότι η φορολογική διοίκηση μπορεί να προβαίνει έστω και σε συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας πριν τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής οποιοδήποτε χρέους. Με το σχέδιο νόμου επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογική διοίκηση απαιτεί εγγύηση από οποιαδήποτε οντότητα προκειμένου να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου, καθώς και τα κατώτατα και ανώτατα όρια αυτής. Δηλαδή, με εγγύηση από 3.000 έως 1 εκατομμύριο ευρώ θα μπορούν να ανοίγουν επιχείρηση ακόμα και πρώην λαθρέμποροι ή φοροφυγάδες. Μετά τη συζήτηση του φορολογικού στην Επιτροπή, να επιστρέψουμε στην συζήτησή μας και να μου πείτε αν αληθεύει ότι όταν σας βαφτίσαν ο παπάς είπε ότι αυτός ο Μικιός θα γίνει πολιτικός μηχανικός. Αν και οφείλω να πω ότι το επάγγελμά μου αποφασίστη εν πολλής πρώτης γεννησεώς μου. Κατάγομαι από οικογένεια μηχανικών, ο πατέρας μου, τα αδέρφια του όλα του Μετσοβίου και μάχημη στο ιδιωτικό τομέα για 3 και πλέον δεκαετίες. Στην Κρήτη κυρίως. Οπότε ανήκα σε αυτή την κατηγορία. Άρα όχι στη βάφτιση, δεν αποφασίστηκε στη βάφτιση. Το μηχανικό αφαίρεσα προσφάτως τα τελευταία 4-5 χρόνια από το πολιτικό μηχανικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα επάγγελμα το οποίο έχει διαφέρει. Τώρα, το πολιτικό τώρα. Πάντως με αυτά που λέει ο κ. Κασελάκης περί των θαυμάτων, έχω μπροστά μου να μου τη σχολιάσετε δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι γενικά η στάση του υπέρ του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ κατά του Ιράν, υπέρ τη Ουκρανία και κατά τη Ρωσία και υπέρ τη χριστιανική θρησκεία και κατά τη αθείας, θέσεις παραδοσιακά αντίθετες στον χώρο που εκπροσωπεί, εγώ τις θεωρώ θετικές.
Ένα σχόλιο. Εντάξει, αντίθετε ποτέ δεν ήταν με το χώρο. Η ελευθερία τη πίστη. Η ΣΥΡΙΖΑ ψηφοφόρησε για τον ψυχίατρο. Λέει μετά από αυτά. Η σημασία στη ζωή δεν έχει τι λέμε, αλλά από ποιον εξτομίζεται ο κάθε τι. Η αξιοπιστία του κάθε ενός κρίνεται σε βάθος χρόνου. Νομίζω για τον κύριο Γεωργιάδη, αλήθεια του μνήμη δηλώσει, πολλέ και ετερόκλητε σε όλο το πλαίσιο αυτό το χρονικό, καταδεικνύουν την ποιότητα του άνδρου. Σε πολιτικό πάντα επίπεδο, δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί του. Νομίζω ότι είναι πλήρω αξιόπιστο για να σχολιάσω οτιδήποτε τέτοιο. Άρα, επειδή είπατε και νωρίτερα, όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, ότι είναι μια δυναμική διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια αλλαγή στις θέσεις σας για την Εκκλησία, για τον διαχωρισμό Εκκλησίας-Κράτους? Σημαντικό ζήτημα. Και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Διότι ανεξαρτήτως τι πιστεύει ο καθής, αν είναι ένθεος, αν είναι άθεος, σε τι βαθμό εμπιστεύεται ή πιστεύει γύρω από τα θέματα της θρησκείας, κάτι κομβικό, γιατί είμαστε στην Ευρώπη, αλλά για να γίνουμε Ευρώπη. Είναι επιτέλους να κάνουμε μια σοβαρή και ειλικρινή συζήτηση για την επιβαλλόμενη κατ' εμέ δυνατότητα διαχωρισμού του κράτους με την Εκκλησία. Πουθενά αλλού στη Δυτική Ευρώπη δεν υπάρχει αυτό το ιδιότυπο και ενοφανές εν μέρει καθεστώς που βιώνουμε στη χώρα μας. Είναι καλό να ξεκαθαριστούν οι ρόλοι και βεβαίως με τη διακριτή αυτή οντότητα των δύο, πολιτείας και Εκκλησίας, μπορούν να συνδράμουν σε πολλά ζητήματα από κοινού, αλλά να έχουν ξεκάθαρο, όπως λέμε και στο επιχειρήν, job description. Ξέρετε, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί έτσι υπάρχει και σεβασμός του κάθε ενός και του ρόλου που ακολουθεί και υπηρετεί και προχωρούμε. Ο διαφωτισμός λοιπόν και σε αυτό το ζήτημα νομίζω ότι πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Να μας κάνετε και ένα σχόλιο πρωτού κλείσουμε για τις δημοσκοπήσεις που λένε ότι η ακρίβεια και η φτώχεια θα κρίνουν τις ευρωεκλογές και επίσης για ένα σχόλιο για το ότι η μάχη της Κρήτης θα κρίνει και αυτή το αποτέλεσμα, τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ας ξεκινήσω από το δεύτερο, γιατί με αγγίξατε το υπογάστριό μου λόγω της συνειδητοποιότητος. Θα σας πω το εξής. Η δεύτερη θέση, κατά την άποψή μου, βάσει των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων τα οποία μελετούμε στο επιτελείο στην αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει ότι έχουμε ανοίξει την ψαλίδα και ότι ο βηματισμός που έχουμε βρει, που είναι αρκετά καλός, θα έχει σωρεύει και άλλη δυναμική. Άρα δεν κοιτάμε πλέον πίσω μας ποιος είναι τρίτος, αλλά κυρίως πώς μπορούμε να αυξήσουμε κι άλλο την επιρροή και τη διεισδυτικότητα σε ακροατήρια που στο παρελθόν μας είχαν ακολουθήσει και μας εγκατέλειψαν. Το 2015 και σε άλλες περιόδους πήγαν ακροατήρια τα οποία εμπιστεύτηκαν τον ΣΥΡΙΖΑ για τους έξι λόγους απομακρύνθηκαν. Άρα είναι μεγάλο στοίχημα και διακύβευμα για μας να ξανακερδίσουμε αυτούς τους χώρους, να αρχίζουν να μας ακούν ξανά. Πώς επιτυχάνεται θεωρείτε αυτό? Θεωρείτε ότι αυτά τα ακροατήρια επανέρχονται ή κάποια άλλα ακροατήρια τα οποία προσεγγίζει αυτή τη στιγμή ο κ. Κασελάκης? Καταρχάς υπάρχει ένα νέο. Φανταστείτε τι συμβαίνει μεταξύ του 2014 και του 2024. Γιατί νομίζω ότι είναι άλλο το κοινό. Έχετε δίκιο. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Έχετε δίκιο. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι σίγουρα ένα εκβάθρον καινούριο κοινό. Είναι αυτή η δεκαετία που ήρθαν νέοι άνθρωποι. Για παράδειγμα, τώρα. Είναι αυτό που γράφει ο κ. Καρτερός. Άλλος προσεγγίζει τώρα ο κ. Κασελάκης, άλλος προσέγγιζε τότε. Ναι, υπάρχει ένας κορμός, υπάρχει βέβαια μια βάση και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τα μέλη μας τα οποία συμμετέχουν στις διαδικασίες πολύ ενεργά. Αλλά σίγουρα και το κοινό αλλάζει. Και αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για μας. Αυτή την αλλαγή του ακροτηρίου να την επιτύχουμε, δηλαδή να τους προσεγγίσουμε και να σωρεύσουμε, γιατί η προσωπική σώρευση προκαλεί το ποιοτικό άλμα και εδώ έχουμε εκλογές. Πρέπει πάση θυσία να πάμε καλά. Θα πάμε καλά, πιστεύω. Η μάχη της Κρήτης έχει ένα συμβολισμό, αλλά νομίζω ότι αυτό που θα κρίνει τις ευρωπαϊκές εκλογές και λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει το λεκανοπέδιο θα είναι η Αθήνα. Μάλιστα. Θα είναι η Αττική. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαμουλάκη, για την παρουσία σας και για όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και εμείς να περάσουμε τώρα να δούμε τι συζητήθηκε στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Οι σχολές οδηγών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τα προβλήματά τους ήταν το αντικείμενο της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Ο πρόεδρος των εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αντώνης Μαστοράκης, υπογράμμισε τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα. Οι εκπαιδευτές είμαστε επιφορτισμένοι με το καθήκον της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών, κάτι το οποίο μας κάνει και εμάς υπεύθυνους για την οδική ασφάλεια. Η εικόνα βέβαια σήμερα στους ελληνικούς δρόμους είναι απογοητευτική από όλες τις απόψεις. Οι δρόμοι, οι οδηγοί, οι συμπεριφορές, η κατάσταση του οδικού δικτύου, η παιδεία μας, τα ατυχήματα. Εδώ όμως υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής σε όλα. Και αυτός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Διότι ακόμα και για την κακή κατάσταση των δρόμων πάλι ο άνθρωπος θέλει.
Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής στην Καβάλα, Σα Βασιλιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πόλη του. Μια πόλη όμως με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τους δρόμους, λόγω του ότι είναι χτισμένοι αμφιθρεατικά στους πρόποδες ενός βουνού. Κατά συνέπεια, έχει πάρα πολλές ανηφόρες, απότομες κατηφόρες, στενούς δρόμους και πολλά άλλα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο αυτό που γνωρίζει όλη η χώρα. Έβγαλες δίπλωμα στην Καβάλα, οδηγάς παντού. 24 σχολές σε όλο τον ομό, από τον Έστω ποταμό έως το Στριμώνα και από τη Λεκάνη έως το Δήμο Παγκαίου. 34 εκπαιδευτές, οι οποίοι σε καθημερινή βάση έχουν να αντιμετωπίσουν εκατομμύρια προβλήματα στην εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών, δίνοντας βέβαια τον καλύτερο εαυτό τους, πάντα με υπομονή, επιμονή και καλή διάθεση, ώστε να προετοιμάσουν τους υποψήφιους όσο γίνεται περισσότερο πριν βγουν στους δρόμους. Τέλος, ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Έχουμε κοντά μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, καλώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε, γιατί είναι και τέτοια η επικαιρότητα που είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να τα συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε με την κατάσταση στο Ισραήλ. Έχει αρχίσει, φαίνεται, η αντίστροφη μέτρηση για το χτύπημα στο Ιράν και θέλω να μας πείτε την εκτίμησή σας. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Διάβαζα σήμερα το πρωί τον ξένο τύπο, ο οποίος λέει πως οι Ισραηλοί έκαναν έναν λάθος υπολογισμό. Δεν περίμεναν ότι θα υπήρχε αντίδραση από το Ιράν. Και μάλιστα αναφερόταν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι άργησαν να ενημερώσουν τους Αμερικανούς, ενημέρωσαν λίγα μόλις λεπτά πριν την επίθεση, σε κατώτατο επίπεδο, πριν την επίθεση που θα έκαναν οι Ισραηλοί στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό. Τους ενημέρωσαν σε κατώτατο επίπεδο, λες και ήταν κάτι τρέχον. Η απάντηση του Ιράν έχει πάρα πολλές αναγνώσεις. Η πρώτη ανάγνωση που εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι ενεπλάκησαν σε αυτή την αντιπαράθεση 16 χώρες. Όχι το Ιράν και το Ισραήλ, 16 χώρες. Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, από το Ιράκ, από την Ιεμένη, είχε εμπλακεί και η Συρία, καθώς και ρουκέτες από τον Νότιο Λίβανο. Εμπόδισαν την επίθεση με άμεσο τρόπο η Αμερική, η Βρετανία, η Γαλλία, με τη βοήθεια της Γερμανίας, και συμμετείχαν στον εντοπισμό του τι συνέβη, η Ιορδανία, και συμμετείχαν στον εντοπισμό του τι συνέβη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ. Βλέπουμε δηλαδή πως μια πεντάωρη επίθεση εμπλέκει 16 διαφορετικά κράτη. Αυτό δείχνει πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες στην περιοχή. Τώρα, το Ισραήλ καλείται να κάνει. Το Ισραήλ θέλει να απαντήσει. Γιατί? Διότι είναι η λογική που έχει επικρατήσει από τη δεκαετία του 70. Τη δεκαετία του 70 επικράτησαν τρεις θέσεις. Η μία είναι κανένας Ισραηλινός μόνος, δηλαδή άμα γίνεται κάτι θα πέσει όλο το Ισραήλ να τον βοηθήσει. Το δεύτερο είναι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Ό,τι και να γίνει θα τον πάρουμε. Και νεκρός να είναι θα πάμε να πάρουμε το σώμα του. Είναι αυτό που παραβιάζεται τώρα με τους ομήρους που είναι επιτός τους μήνες στα χέρια της Χαμάς. Το τρίτο είναι ότι έχουμε τη λογική του τρελού σκύλου. Είναι μια αγέλη σκύλων, αλλά το άγριο μικρό επιθετικό σκυλί είναι αυτό που δεν το πλησιάζει κανένας. Θα ξέρει δηλαδή ότι όποιος το πλησιάσει ότι οι συνέπειες θα είναι πολύ μεγαλύτερες από το να το πειράξεις. Αυτό είναι, αυτές οι τρεις αρχές είναι αυτές τις οποίες βασίζει το Ισραήλ επί δεκαετίες. Πρέπει λοιπόν να απαντήσει στο Ιράν. Πιθανότητες. Πιθανότητα πρώτη. Πρέπει να χτυπήσει με αεροπλάνα το Ιράν. Αυτό μπορεί να γίνει, έχει τα F-35 τα οποία είναι αόρατα κατ' ουσίαν σε στα ραντάρ. Έχει 4 επιλογές λένε. Ναι, ναι. Είναι τα F-35, εσείς, τα οποία όμως απαιτούν συνεργασία με Αμερικανούς, οι οποίοι δεν δέχονται. Έχει τη δυνατότητα να κάνει κυβερνοεπίθεση, που δεν θα ικανοποιήσει, δηλαδή να καταστρέψει κάποια ηλεκτρονικά συστήματα του Ιράν, που δεν θα ικανοποιήσει όμως την Ισραηλινή κοινή γνώμη. Ναι, αυτό ακούγαμε χθες, ότι θα επιτεθεί στο εργοστάσιο που φτιάχνει τα drones. Ναι.
Το τρίτο είναι να χτυπήσει τις χώρες από τις οποίες εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι. Και το τέταρτο, δηλαδή το Ιράκ και τη Συρία και την Ιεμένη, να μην χτυπήσει το ίδιο το Ιράν. Και το τέταρτο είναι να περιμένει λίγο καιρό. Είναι προς την κατεύθυνση στην οποία πιέζουν οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Τώρα, έχει προκύψει και κάτι άλλο σε όλη αυτή την ιστορία. Το κόστος που στήχησε η πυραυλική άμυνα του Ισραήλ ξεπέρασε, λέει, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το λέω αυτό διότι εκτιμώ ότι το αντίστοιχο κόστος των Ιρανών πρέπει να ήταν κατά πολύ μικρότερο. Επομένως, δεν μπορούμε να ξέρουμε με τα βεβαιότητος ποιος μπορεί στο τέλος της ημέρας να πει ότι είμαι χαμένος ή κερδισμένος. Άκουσα ένα συνάδελφο από την Μόσχα που μετέδιδε ότι τα ντρόν στα Ιρανικά κάνουν ένα χιλιάρικο, ενώ η άμυνα του Ισραήλ πήγε στο ένα... Ναι, είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε εμείς όταν είχαμε τις παρεμβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου από τουρκικά drones, όπου το κόστος για τα δικά μας αεροσκάφη που τα αναχαιτίζανε, που τα αναγνώριζαν, δεν τα αναχαιτίζανε, φεύγανε αυτά, ήταν τετραπλάσιο ή πενταπλάσιο, το κόστος να πετάνε δηλαδή, ήταν τετραπλάσιο ή πενταπλάσιο από τα drone που ήταν πολύ μικρότερα σε μέγεθος. Τώρα τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η κατάσταση εδώ στη γειτονιά μας, γιατί όταν είσαι και μερικές εκατοντάδες μίλια μακριά δεν περιμένεις και κάτι καλό, έτσι δεν είναι, κύριε Σύριγο? Είπαμε, 16 χώρες είναι πλάκισαν. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ενέχει μέσα το σπέρμα ακόμη και ενός παγκοσμίου πολέμου. Δηλαδή μιας περιφερειακού συγκρούσεως τεραστίων διαστάσεων, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε έναν μικρό παγκόσμιο πόλεμο, διότι το Ιράν διαχειρίζεται τεράστιους ενεργειακούς πόρους. Η Κίνα και η Ιαπωνία εξαρτώνται από το Ιράν ενεργειακά. Δεν θα ήθελε, αν γίνει ένας πόλεμος ομιγέννητο, επηρεάζει τα στενά του Ορμούζ, τα οποία ελέγχονται από το Κατάρ και από το Μπαχρέιν και την... Δεν είμαι σίγουρος, το Κατάρ και το Μπαχρέιν εκεί πέρα και το Ιράν. Είναι ένα στενό πέρασμα 12 μιλίων, το οποίο περνάει το 50% του παγκόσμιου όγκου πετρελαίου. Επομένως, συνειδητοποιούμε τι θα σημάνει αυτό το πράγμα για τις ενεργειακές ανάγκες όλης του κόσμου. Πριν πάμε και στα εσωτερικά μας, τα των ευρωεκλογών, να μας πείτε και το αν συμφωνείτε και με την πρόταση, με την ένταξη του Κωσόβου στο Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Προσωπικώς είμαι πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε αυτό το θέμα. 5 κράτη, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Ρουμανία και η Σλοβακία αντιτιθέμεθα στεναρά από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Βεβαίως υπάρχει μια απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, η οποία διαχωρίζει το κωσυφοπαίδιο από όλες τις άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει μην γίνει αυτό πρόκριμα για την αναγνώριση των κατεχομένων περιοχών από την Τουρκία. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, σε μια απόφαση που έβγαλε πριν μερικά χρόνια, αναφέρθηκε σε αυτό και είπε δεν υπάρχει καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά το βλέπω με μεγάλη επιφύλαξη. Θεωρώ ότι εάν γίνει κάτι πρέπει να είναι τμήμα μιας ευρύτερης συμφωνίας για το τι θα κάνουμε στον χώρο των Βαλκανίων. Στον χώρο των Βαλκανίων αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εθνότητες, οι Σέρβοι και οι Αλβανοί, οι οποίες βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Όχι μόνο στο κωσυφοπαίδιο και σε άλλες περιοχές. Πρέπει να δούμε συνολικά πώς θα κατέβουν οι τόνοι για να υπάρξει ειρήνευση στην περιοχή. Μην ξεχνάμε, έχουμε και την πληγή της Βοσνίας. Η Βοσνία μέχρι και σήμερα αδυνατεί να λειτουργήσει ομαλά ως ένα κράτος το οποίο μπορεί να προχωρήσει προς το μέλλον. Οι εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ Σέρβων, Κροατών και Βοσνίων Μουσουλμάνων είναι εξαιρετικά έντονες, ακόμη και σήμερα. Πάμε λίγο τώρα στα δικά μας, κύριε Συρίγο. Καθώς οι ευρωεκλογές και η ανακοίνωση των ψηφοδελτίων έχει πυροδοτήσει ένα κλίμα έντονο, συζητήθηκε ιδιαίτερα η υποψηφιότητα Μπελέρη, πολύ θετικά αλλά και αρνητικά. Και θέλω να μας πείτε εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό. Ο κύριος Μπελέρης εκπροσωπεί τους ανθρώπους της Χιμάρας και μάλιστα είναι και εκλεγμένος δήμαρχος, οι οποίοι παλεύουν για το στοιχειώδες, για τα μειονοτικά τους δικαιώματα. Η Αλβανία είναι το μοναδικό πρώην κομμουνιστικό κράτος όλη την Ευρώπη που δεν έχει αποκαταστήσει μέχρι και σήμερα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των πολιτών του.
Να φανταστείτε, στην περιοχή της Χιμάρας έχουν κατατεθεί 8.100 αιτήσεις για αναγνώριση περιουσιακών δικαιωμάτων και έχουν ικανοποιηθεί 35 ή 40, οι οποίες μάλιστα είχαν ήδη προπολιθεί σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Παράλληλα, στην περιοχή δρούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή της Χιμάρας, τα οποία έχουν ωστό με μαύρο χρήμα, κυρίως όμως ναρκωτικά, τα οποία έχουν στόχο να ξεπλύνουν αυτό το μαύρο χρήμα. Εάν λοιπόν θέλουμε να κρατηθεί ο ελληνισμός της Αλβανίας, αλλά και αν ενδιαφερόμαστε πραγματικά για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας, πρέπει να ασχοληθούμε ως Ευρώπη με αυτό το θέμα. Άρα γίνεται το θέμα της Ευρώπης ουσιαστικά, ευρωαλβανικό κατά κάποιο τρόπο. Αυτός είναι ο στόχος, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Mm-hmm. Όταν αφαιρούμε όμως τον Μπελέρη από εκεί, το χαρτί Μπελέρης από τη Χιμάρα, βοηθάμε προς την κατεύθυνση που λέτε ή όχι? Θα σας πω κάτι. Εάν όλα πάνε καλά και εκλεγεί ευρωβουλευτής, θα πρέπει να αναλάβει καθήκοντα ως ευρωβουλευτής. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα που έχουμε, δεν έχει γίνει ακόμη το εφετείο, θα πρέπει να είναι μέσα στη φυλακή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Σας διακόπτω. Εάν πάνε όλα καλά, μαθαίνω ότι θα είστε από τους βουλευτές που θα αναλάβετε επόμου τον κύριο Μπελέρη, επειδή δεν μπορεί και ο ίδιος να κάνει προεκλογικούς αγώνες, ότι θα είστε κι εσείς μαζί με κάποιους άλλους που θα γυρίσετε ανά τη χώρα. Δεν είναι ακριβές αυτό. Όχι, δεν είναι ακριβές αυτό. Θεωρώ ότι το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρα πολλούς και ικανούς ανθρώπους, οι οποίοι στέκονται σε διαφορετικούς τομείς. Είναι ένα Ευρωψηφοδέλτιο με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει και στην πράξη ότι έχουν ικανότητες. Δεν είναι μόνο ο Φρέντης Μπελέρης, είναι πάρα πολλοί. Σαφώς, αλλά γράφτηκε ότι και εσείς και ο κ. Βορύδης και ο κ. Πλεύρης θα γυρίσετε ανά τη χώρα. Όχι, δεν πρόκειται να γυρίσει ανά τη χώρα. Μάλιστα. Για τον κύριο Μπελέρη. Παρότι είναι προσωπικός μου φίλος και εκτιμώ πάρα πολύ και σέβομαι, τον θεωρώ, για να είμαι ειλικρινής, τον ήρωα της διπλανής πόρτας. Τον ήρωα δηλαδή, ο οποίος ξεπήδησε στα καλά καθούμενα, έδειξε ένα εξαιρετικό στένος, αξιοπρέπεια, ηρωισμό στον τρόπο που αντιμετώπισε όλη αυτή την κατάσταση που του πέσε στο κεφάλι, και ένας άνθρωπος ο οποίος παλεύει για τις ιδέες του. Παλεύει για τη δημοκρατία, παλεύει για τις ευρωπαϊκές αξίες. Για αυτές για τις οποίες γίνονται οι ευρωεκλογές. Από εκεί και πέρα, εάν ο Μπελέρης εκλεγεί, θα πρέπει να αναλάβει καθήκοντα. Αν είναι μέσα στη φυλακή, θα πρέπει να πάει η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τον βάλει να αναλάβει καθήκοντα. Και αντιλαμβάνεστε... πώς θα γίνει αυτό, αν είναι μέσα στη φυλακή, κύριε Συρίγο? Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, αυτομάτως το θέμα γίνεται ευρωπαϊκό. Δηλαδή, από την ώρα που θα έχει εκλεγεί και θα έρθει η ώρα να αναλάβει καθήκοντα, ο τρόπος που θα αναλάβει καθήκοντα υπό αυτές τις συνθήκες κάνει το θέμα ευρωπαϊκό και βγάζει στην επιφάνεια και τον παραλογισμό. Και δεν ξέρω και αν έχει υπάρξει στο παρελθόν κάτι ανάλογο. Από ό,τι έψαξα, έκανα μια πρόχειρη έρευνα το Σαββατοκυριακό, δεν βρήκα κάτι αντίστοιχο. Να πω μόνο το εξής, για να καταλάβουν τον παραλογισμό. Είναι μέσα, έχει καταδικαστεί για 2 χρόνια για το ποσό των 340 ευρώ. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι σκευωρία και ότι όντως πήγε να δώσει 340 ευρώ. Πάβει η αρχή της αναλογικότητας των ποινών. Mm-hmm. Δεν λες η κλοπή τιμωρείται με 2 χρόνια, γιατί μπορεί να είναι κλοπή σε τράπεζα και κλοπή ενός μπουκαλιού γάλακτος. Δεν μπορείς να έχεις την ίδια ποινή στο ένα και στο άλλο. Εσείς... 340 ευρώ, δεν μπορείς να βάλεις κάποιον 2 χρόνια. Εσείς τον χαρακτηρίσατε ήρωα. Απ' την άλλη, ο κύριος Φίλης ζήτησε να αποπεμφθεί από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μπελέρης, εξαιτίας παλαιότερης δράσης του. Είναι θλιβερό, ξέρετε, να βλέπουμε την αριστερά να ακολουθεί και να αποδέχεται και να υιοθετεί πλήρως τους ακραίους εθνικιστικούς κύκλους της Αλβανίας. Πράγματα τα οποία, καθόμουν χθες και κοιτάζω στο διαδίκτυο, διάβασα ότι έχει καταδικαστεί, λέει, για τη Μαβή. Ουδέποτε έχει καταδικαστεί για τη Μαβή. Μάλιστα, έχει καταδικαστεί για την Επισκοπή. Όταν έγινε το επεισόδιο της Επισκοπής, το επεισόδιο της Επισκοπής έγινε το 1994, 10 Απριλίου. Mm-hmm. Ο Μπελέρης από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο εκείνου του έτους, δηλαδή και το κρίσιμο χρονικό διάστημα, ήταν μάλλον 99 βορειοεπιρώτες στην Κύπρο και εκπαιδεύονταν ο Μπελέρης και εκπαιδευτεί σε θερμοϊδραυλικές εργασίες. Δεν μπορούσε να έχει σχέση. Οι Αλβανοί έχουν ανοίξει 3 φορές το φάκελό του και τον έχουν ελέγξει. Τελευταία φορά ήταν μεταξύ 19-21. Δεν βρήκαν τίποτα, έκλεισαν το φάκελο. Αποδέχτηκαν ότι δεν είχε καμία εμπλοκή. Και να σας πω και το πιο απλό. Ο Μπελέρης το 2015 επέλεξε να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Χιμάρα, και να εγκατασταθεί με την οικογένειά του και τα παιδιά του. Εάν είχε εμπλακεί σε ένα τέτοιο επεισόδιο και είχε σκοτώσει άνθρωπο, και μάλιστα στρατιώτες του αλβανικού κράτους, θα έκανε μια τέτοια κουταμάρα.
Δηλαδή, να έχουμε και μια αίσθηση της πραγματικότητας. Mm-hmm. Διάβασα επίσης, μα δεν μπορούμε, λέει, να κατεβάσουμε έναν καταδικασμένο για διαφθορά. Αντί να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα ότι έχουμε μια απίστευτη σκευωρία του αλβανικού κράτους που προσπαθεί με έναν ψευδομάρτυρα να... ο οποίος παραδέχεται ότι πήρε 7.500, ο μοναδικός μάρτυρας κατηγορίας παραδέχτηκε ότι πήρε 7.500 ευρώ από την αστυνομία για να καταγγείλει τον Μπελέρη ότι πήγε να τον λαδώσει για 340 ευρώ. Αντί να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, υιοθετούμε ακραίες αλβανικές εθνικιστικές απόψεις. Θα αποτελέσει ανάχωμα τώρα ο κ. Μπελέρης για την εκροή ψηφοφόρων που έχετε προς την κ. Βελόπουλο. Δεν το βλέπω έτσι. Νίκη. Δεν το βλέπω έτσι. Δεν σας ανησυχεί αυτή η εκροή που φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον, ότι στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται ότι ο κύριος Βελόπουλος είναι δεύτερο κόμμα? Τώρα, άμα θέλετε να πούμε την αλήθεια, τι με ανησυχεί? Με ανησυχεί ότι κάποιες ακραίες συνωμοσιολογικές θεωρίες του κυρίου Βελόπουλου, ψεκασμένες θα μπορούσα να πω, τις οποίες εξέφρασε λίγες μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, έχουν απλωθεί και έχουν γίνει κοινός τόπος και στην Ελληνική Βουλή και στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Το περίφημο μπάζωμα, το περίφημο όλη αυτή η ιστορία γύρω από τη μεταφορά των μπάζων που πήγαν τα υλικά από το χώρο. Και τώρα και οι υποσχέσεις για 3.000 και 4.000 ευρώ σύνταξη. Καλά, εντάξει, πέραν αυτού. Εγώ σας λέω το άλλο όμως που έχει γίνει αποδεκτό. Και ξαφνικά όλοι συζητάνε κάτι το οποίο δεν σχετίζεται με το δυστύχημα. Αν μετέφερε το τρένο, τι μετέφερε, αν μετέφερε ξυλόλι, τι ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Το δυστύχημα δεν έγινε γιατί μπαζώθηκε το 1 τέταρτο του χώρου εκ των υστέρων. Το δυστύχημα δεν έγινε διότι μετέφερε το τρένο κάτι άλλο, κάποια ποσότητα ξυλόλις. Αυτό θα μας πει η δικαιοσύνη τι μετέφερε. Αλλά σίγουρα το δυστύχημα δεν έγινε για αυτό το λόγο. Αντί να κοιτάζουμε λοιπόν να δούμε τους λόγους για τους οποίους έγινε το δυστύχημα και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε να ξαναγίνει κάτι τέτοιο, γιατί θέλουμε, ως πατέρας το λέω αυτό, δεν θέλω το παιδί μου να είναι, να κινδυνεύει μπαίνοντας μέσα σε ένα τρένο. Σαφώς, και αυτό πρέπει να το διασφαλίσετε. Αυτό λοιπόν όλοι πρέπει να διασφαλίσουμε. Αντί γι' αυτό η συζήτηση έχει ξεφύγει σε συνωμοσιολογίες. Ποιος λέει είναι αυτός που έβγαλε τα μπάζα από το χώρο με τα μηχανήματά του? Πόσο συγγενής ήταν με τον πρώτο ξάδελφο της νύφης του τάδε βουλευτή? Κοιτάζετε τους λόγους για τους οποίους έχετε μία κάμψη δημοσκοπικά? Θεωρώ ότι είναι ο πιο σημαντικός λόγος είναι η ακρίβεια. Εκεί έχετε βάλει φρένο, κύριε Συρίγο, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει φρένο. Δεν πέφτει ο πληθωρισμός μου. Θεωρώ ότι αυτή τη φρένο έχει μπει. Το ζήτημα δεν είναι να μπει φρένο, το ζήτημα είναι να αρχίσουν να πέφτουν τιμές. Με βάση τα στοιχεία αυτά που έχουν δοθεί τις τελευταίες ημέρες, φρένο έχει μπει, δηλαδή έχει σταματήσει ο καλπασμός των τιμών. Αλλά έχουν παραμείνει υψηλά. Το ζήτημα είναι πώς θα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές. Θεωρώ το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Το δεύτερο πρόβλημα είναι όλη αυτή η ιστορία με τα Τέμπη, η οποία σας το ζω και στο σπίτι μου. Θεωρείτε πως σας κόστησε στη Νέα Δημοκρατία αυτή η ιστορία? Σας πω κάτι. Έχω συχνά με τα παιδιά μου συζήτηση για τα Τέμπη. Προσπαθώ να τους εξηγήσω τι έχει συμβεί και δεν τα το δέχονται. Τα παιδιά έχουν συγκλονιστεί από αυτή την ιστορία. Ναι. Το ζω και εγώ με τα δικά μου τα παιδιά. Έχουν συγκλονιστεί. Είναι κάτι που άγγιξε τη νέα γενιά που δεν την αγγίζουν πολλά πράγματα αυτή την εποχή. Δηλαδή... Είναι ένα τραγικό δυστύχημα το οποίο αγγίζει κάθε οικογένεια από διαφορετική πλευρά. Τα παιδιά σου λένε μπορεί να ήμουν εγώ πάνω. Ο πατέρας, η μάνα σκέφτονται μπορεί να ήταν τα δικά μου παιδιά πάνω. Ως καθηγητής σκέφτομαι μπορεί να ήταν δικοί μου φοιτητές πάνω. Όταν έγινε το δυστύχημα, ήμουν υφυπουργός παιδείας, επέλεξα συνειδητά να πάω να δω τους τραυματίες. Θεωρούσα ότι ήταν παιδιά μου, φοιτητές μου. Θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι φοιτητές. Μα όλοι αυτό είναι. Νομίζω ότι θα ήταν παιδιά όλων μας. Είναι φυσιολογικό να ταυτιζόμαστε από διαφορετική πλευρά με το τραγικό δυστύχημα. Έχω λοιπόν ατέλειωτη συζήτηση με τα παιδιά μου. Προσπαθώ να τους εξηγήσω. Ας ξεφύγουμε από τη συνωμοσία. Ας δούμε τι έγινε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έκανε τη μονταζιέρα για το ηχητικό που βγήκε? Βγήκαν 10 ηχητικά. Είχε ανάγκη η κυβέρνηση να αλλάξει λίγο το ένα από τα 10 ηχητικά την ώρα που ο ίδιος σταθμάρχης παραδέχεται ότι έχει κάνει, ήταν υπεύθυνος για αυτό που έγινε? Πώς μπορούμε να φύγουμε από τη μεγάλη εικόνα και να δούμε
πως δεν θα είναι ο σταθμάρχης υπεύθυνος και θα μπορεί αυτό. Άρα, να λοιπόν, πάμε σε αυτά άλλη... τα δύο θέματα της ακρίβειας. Λοιπόν, αυτό της ακρίβειας και της φτώχειας που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι και δύο στοιχεία που θα κρίνουν και το αποτέλεσμα, και σε αυτό ήρθε να προσθεθεί η τραγική κατάληξη ενός αστυνομικού και πόσο περιποιεί τιμή και εσάς προσωπικά και όλο τον πολιτικό κόσμο ένας αστυνομικός να πηγαίνει να κάνει και δεύτερη δουλειά, να δουλεύει οικοδομή και να μπορέσει να τα βγάλει πέρα με το θέμα της ακρίβειας και με τη ζωή γενικότερα. Δεν είναι. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δεύτερες δουλειές για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να δούμε προσεκτικά. Τυπικός ο αστυνομικός ήταν παράνομος. Υπάρχουν παρανομίες και παρανομίες. Θα μπορούσε να πουλάει και προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά. Επέλεξε με αξιοπρέπεια να δουλεύει σε μια οικοδομή προσπαθώντας... Θα μπορούσε, αν ήταν ο μισθός του καλύτερος, όπως αν ήταν και των πιλότων που πετάνε τα μαχητικά αεροσκάφη, καλύτερος ο μισθός, δεν θα χρειαζόταν να κάνει και εκείνος δεύτερη δουλειά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Το πρόβλημα είναι ότι η χώρα μας βγαίνει μετά από 10 χρόνια, 12 χρόνια, από μια τεράστια οικονομική κρίση και σιγά σιγά προσπαθούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Το γεγονός ότι έχουμε αυξήσει, παραδείγματος, τον κατώτατο μισθό επανειλημμένος όλα αυτά τα δύο τελευταία χρόνια είναι η προσπάθεια για να ξεφύγουμε και να αρχίσουμε να ξαναγυρίζουμε στην κατάσταση που ήμασταν πρώτου 2009. Το γεγονός ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού αυτομάτως αυξάνει πολλές άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με τους μισθούς είναι ενδεικτικό. Έχουμε πολύ δρόμο όμως μπροστά μας. Αλλά όλα αυτά περνάνε από την οικονομική ευημερία. Δεν υπάρχει δυνατότητα να δίνουμε υψηλότερους μισθούς αν η οικονομία δεν πάει καλά. Και δόξα τω Θεώ, τα τελευταία χρόνια η οικονομία μας εμφανίζει τους υψηλότερους ρυθμούς αναπτύξεως που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Ο πρώτος, ο δεύτερος ψηλότερος ρυθμός αναπτύξεως. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερους μισθούς, περισσότερα χρήματα για τους πιλότους, περισσότερα χρήματα για τις ειδικές δυνάμεις, περισσότερα χρήματα για τους αστυνομικούς. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Θέλω να μας πείτε λίγο και την άποψη σας για ένα θέμα που γνωρίζετε καλά, τα ελληνοτουρκικά, και βλέπουμε ότι αυτές τις μέρες, με αφορμή τη συνδιάσκεψη για τους ωκεανούς και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός όσον αφορά τα δύο θαλάσσια πάρκα που θα γίνουν στο Αιγαίο, αν θεωρείτε ότι έχει ανοίξει ξανά ένας κύκλος έντασης, γιατί πάλι σήμερα σε πρωτοσέλιδα τουρκικά στη Χουριέτ, πρωτοσέλιδο ο Πρωθυπουργός, τα θαλάσσια πάρκα φαίνεται ότι πυροδότησαν λίγο αντιδράσεις ξανά. Όταν διάβασα την αρχική, να εξηγήσουμε στους ακροατές τι ακριβώς έχει, στους τηλεθεατές τι ακριβώς έχει συμβεί. Η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θέλει να προστατεύσει δύο θαλάσσιες περιοχές, μία στο Ιόνιο και μία στο Αιγαίο, και στο Αιγαίο ειδικά θέλουν να προστατευτούν τα θαλάσσια θηλαστικά και τα θαλασσοπούλια. Κάτι περιβαλλοντικό εντελώς. Απολύτως περιβαλλοντικό. Η Τουρκία εξέδωσε, και μάλιστα αργά το βράδυ όταν ανακοινώθηκε, κατά τις 11-12 το βράδυ, μία έντονη ανακοίνωση, λέγοντας ότι περιλαμβάνονται και νησίδες οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί ρητός στην Ελλάδα και επομένως η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει αυτό το περιβαλλοντικό πάρκο. Η αρχική μου εκτίμηση ήταν ότι δεν θα το συνέχιζαν, διότι στο κάτω μέρος της ανακοινώσεως είχαν γράψει ότι και σε περίπτωση που γίνουν τα πάρκα, εμείς δεν τα αναγνωρίζουμε νομικά. Αυτό. Και λέω... Εντάξει, εμείς θα προστατεύσουμε, θα κάνουμε το πάρκο, θα προστατεύσουμε τα θαλασσοπούλια και τα θαλάσσια θηλαστικά και οι Τούρκοι δεν θα αναγνωρίζουν ότι τα προστατεύουν. Και προχωράει η ζωή έτσι. Γιατί είναι ένας τρόπος αυτός σε ορισμένες περιπτώσεις ελληνοτουρκικές σχέσεις να προχωρήσεις. Βλέπω ότι χθες βγήκε και ο Μερτσελίκ, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Είδα σήμερα τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού τύπου. Προβληματίστηκα κατά πόσον θα το συνεχίσουν ή όχι. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Να διευκρινίσουμε όμως ότι είναι η περίπτωση της αντιδράσεως. Ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη, το βγάλαμε. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα όρια των θαλασσίων πάρκων, παρά μόνο γενικώς η περιοχή στην Άρα οποία γίνεται. Άρα συνεχίζουν να ψάχνονται για ένταση κατά κάποιο τρόπο. Ή... μια που λέμε για παροιμίες, κάλιο γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουρογύρευε. Δηλαδή, πετάνε εκ των προτέρων τα πυρά τους για να αποτρέψουν τη δημιουργία ενός πάρκου που μπορεί να θεωρήσουν ότι μπορεί να τους δημιουργήσει πρόβλημα. Η εκτίμησή μου πάντως μέχρι χθες, πριν δω αυτές τις δηλώσεις, ήταν ότι δεν
θα το σηκώσουν πάρα πολύ. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Πάμε τώρα να γυρίσουμε στις εντάσεις εδώ τις δικές μας και να κλείσουμε αυτό. Αισθάνεστε την πίεση από τα δεξιά σας, να το πω έτσι, από τον κύριο Βελόπουλο, από την ΝΕΗ και από τα κόμματα που είναι στα δεξιά σας. Αισθάνεστε τώρα όχι πίεση. Με προτάσεις. Ναι, ο καθένας. Δεν αισθάνομαι πίεση με προτάσεις. Αισθάνομαι πίεση αγανακτήσεως, πίεση διαμαρτυρίας. Δεν έχω ακούσει προτάσεις. Αισθάνεστε πίεση τώρα και από τα αριστερά σας, με δεδομένο ότι ο κ. Κασελάκης λέει ότι η καπηλεία για πατριωτισμό, για οικογένεια, η θρησκεία τελειώνει εδώ. Μπαίνει στα χωράφια σας. Λοιπόν, προχθές, όταν έγινε η πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, μπήκα να δω τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και μπήκα στην Αυγή. Και γράφει η Αυγή, καταδικάζουμε απερίφραστα την απαράδεκτη επίθεση του Ιράν. Λέω, μπήκανε και χακάρανε, λέω, hackers έχουν μπει και στο site της Αυγής και χακάρανε τη σελίδα και γράφουν άλλα πράγματα. Διαπίστωσα συνέχεια ότι δεν ήταν hackers, αλλά ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμη σε σχέση με αυτή την ιστορία. Είναι σαφές ότι ο κύριος Κασελάκης κινείται σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος από όλο το υπόλοιπο κόμμα του και από τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του. Αυτό αφορά και την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Θυμίζω ότι πριν από μερικά χρόνια ένα από τα συνθήματα τα οποία ακούγονταν από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, θα το πω πιο ευγενικά, στα κομμάτια η οικογένεια, στα κομμάτια και η πατρίς, η Ελλάδα να πεθάνει, να ζήσουμε εμείς, ήταν το σύνθημα που είχα ακούσει από νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιες συγκεντρώσεις. Το λέω αυτό διότι θεωρώ ότι είμαστε σε μια γενικότερη φάση ανασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε να ακούσουμε άλλα συνθήματα τώρα. Ξέρω κι εγώ, έτσι όπως πάμε, τι να σας πω. Πάντως έχω ακούσει πράγματα που δεν περίμενα να τα ακούσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όλα αυτά σχετίζονται με το ότι ήρθε κάποιος ουρανοκατέβατος αρχηγός, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό πολιτικό σύστημα, του έλαχε για διαφόρους λόγους που σχετίζονται με τα ίδια τα αδιέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα αδιέξοδα του ΣΥΡΙΖΑ σχετίζονται με την έλλειψη, πήραμε την εξουσία, πώς θα ξαναπάρουμε πίσω την εξουσία. Και ήρθε από τη Μέκα του καπιταλισμού. Ήρθε από τη Μέκα του καπιταλισμού, έχει τις αντίστοιχες αντιλήψεις, εξακολουθεί να κρύβει πράγματα, δηλαδή. Μου άρεσε η απάντηση που έδωσε σε ένα δημοσιογράφο όταν το ρώτησε τι γίνεται με τις τον κύριο Ευαγγελάτο, ότι δεν είσαι λογιστής μου. Τον κύριο Ευαγγελάτο, δεν είσαι λογιστής μου, του λέει. Δεν είναι αυτά πράγματα τα οποία λέγονται, διότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν φτάνει να είναι τίμια, πρέπει να φαίνεται ότι είναι και τίμια. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα, θεωρώ, πολλά επεισόδια, πολλά κεφάλαια που έχουμε να δούμε ακόμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Σιριγόν, πολύ. Καλά, εγώ σας ευχαριστώ, μας είπατε. Και εμείς που πάμε τώρα. Στην ισότητα, να δούμε την Επιτροπή σχετικά με τις πολιτικές της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Την ειδική μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενημέρωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Η πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας, Μαρία Αντωνίου, τόνισε πως ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πολυεπίπεδο κοινωνικό ζήτημα που δεν υπόκειται σε κομματικούς χρωματισμούς. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πολυεπίπεδο κοινωνικό ζήτημα που δεν υπόκειται σε κομματικούς χρωματισμούς και για την αντιμετώπιση του οποίου οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη του κοινού στόχου που δεν είναι άλλος από την προστασία των παιδιών, όχι μόνο των θυμάτων αλλά και των θητών, γιατί όλα τους είναι παιδιά μας. Η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής, θύμισε ότι ήδη από το Μάρτιο του 2023 η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει σχετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την πρόσληψη και το διορισμό ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, τη θεσμοθέτηση του Συμβούλου της Σχολικής Ζωής και την επιμόρφωση εκπαιδευτικών με 169 προγράμματα σπουδών. Με δεδομένα λοιπόν τα αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα τα οποία έχει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία της προηγούμενης τετραετίας, θεωρήσαμε σκόπιμο να συμπληρώσουμε
δώσουμε, να επικαιροποιήσουμε τις δράσεις του Υπουργείου μας. Θέλω να πω κάτι που τουλάχιστον εμένα και άλλους του Υπουργείου μας έκανε εντύπωση, είναι ότι δεν αυξήθηκε ο αριθμός των περιστατικών. Με τα στοιχεία του ΟΣΟ, ο αριθμός έχει μειωθεί ίσως και κατά 4%, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Εκείνο όμως που μας έκανε όλους μεγάλη εντύπωση είναι η σκληρότητα, η βιαιότητα και η ευρηματικότητα των παιδιών που εμπλέκονται σε αυτά τα περιστατικά, καθώς επίσης και η μείωση της ηλικίας στην οποία προβαίνουν σε τέτοιες συμπεριφορές. Βοήθησε στην ανάδειξη των περιστατικών και η προβολή από τα μαζικά μέσα ενημέρωση. Δεν είναι κάτι που το ενοχοποιούμε σε καμία περίπτωση. Κάποιες φορές μπορεί να υπάρχει υπερπροβολή. Απλώς τα περιστατικά όπως αναδεικνύονται δεν είναι πάντοτε αληθή. Υπάρχουν και περιστατικά που είναι ψευδέστατα ή άλλα που διωγγώνονται και διαστραβλώνονται. Η ισχυρή πεποίθησή μας όμως είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά, ίσως τα περισσότερα, τα οποία ουδέποτε καταγγέλλονται. Και ο λόγος που τα καταγγέλλονται είναι ότι γιατί πολλές φορές τα παιδιά μας δεν νιώθουν την ασφάλεια ότι δεν θα γίνουν δακτυλοδεικτούμενα ή ενδεχομένως και θύματα εν συνεχεία. Αντιδράσουν από τα παιδιά τα οποία μπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Η κυρία Μακρύ αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για εκφοβισμό που γίνονται στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αυτή είναι πάρα πολύ εύκολη στη χρήση. Έχει και ένα πεδίο μέσα στο οποίο μπορούν να γίνουν και παρατηρήσεις. Εάν γίνονται από παιδιά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές και μαθήτες μπορούν να τα κάνουν τα ίδια, επώνυμα. Εάν όμως είναι της πρωτοβάθμιας, πρέπει να γίνουν μόνο από τους γονείς και κηδεμόνες. Δηλαδή, η πρωτοβάθμια είναι γονείς και κηδεμόνες, δευτεροβάθμια ή γονείς και κηδεμόνες ή τα ίδια τα παιδιά. Η Υφυπουργός Παιδείας εξήγησε πως η βία είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο και δυστυχώς δεν περιορίζεται μόνο στα παιδιά και στην εκπαίδευση. Υπάρχει μια επιτροπή ειδική που θα χαράξει την Εθνική Στρατηγική για τη Βία και την Παραβατικότητα των Ανηλίκων Εν Γέννη, στην οποία εκτός από το Υπουργείο μας μετέχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Η Υφυπουργός Παιδείας Ζήτα Μακρύ απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις που έκαναν τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Νομίζω ότι καλύψαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε τα θέματα της επικαιρότητας. Και με τους δύο καλεσμένους μας τα συζητήσαμε νομίζω αναλυτικά. Εμείς στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Παραδίδουμε σκητάλη στην Ολομέλεια που σε λίγο ξεκινάει και θα είμαστε μαζί αύριο ξανά στις 8.30. Καλημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή σας μέρα.